Σήμερα είναι πράγματι μια πολύ σημαντική μέρα για την Κρήτη, καθώς ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο εργοτάξιο για το νέο βόρειο οδικό άξονα. Ένα έργο εμβληματικό, ένα έργο πνοής, θα έλεγα ότι ένα έργο το οποίο και για μένα έχει μια ξεχωριστή σημασία για το νησί μου, για τον τόπο μου, ένα έργο στο οποίο πιστέψαμε από την πρώτη στιγμή, το οποίο καταφέραμε να το ξεμπλοκάρουμε, να το οικοδομήσουμε με έναν τρόπο που να το καταστήσουμε βιώσιμο, γιατί θέλω να θυμίσω ότι ουσιαστικά παραλάβαμε ένα έργο κλινικά νεκρό. Σήμερα λοιπόν εδώ πέρα, από την άλλη πλευρά της Κρήτης, από το Λασίθι, ξεκινάει ουσιαστικά το πρώτο τμήμα αυτού του μεγάλου έργου, το οποίο έχει ακόμα δύο μεγάλες φάσεις. Αυτό το κομμάτι κατασκευάζεται ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση αποκλειστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν δύο ακόμα τμήματα του βορειοδικού άξονα, τα οποία θα κατασκευαστούν. Το ένα με τον τρόπο, τη μέθοδο της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και το δεύτερο με τη σύμβαση παραχώρησης. Οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι πολύ προχωρημένες. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή σημαντικών σχημάτων σε αυτούς τους διαγωνισμούς. Και σήμερα πια μπορούμε να το πούμε με απόλυτη βεβαιότητα: ναι, ο βόρειος οδικός άξονας που ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα θα κατασκευαστεί, θα υλοποιηθεί. Είναι ένα έργο πνοής για την Κρήτη, είναι ένα σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας ώστε να θρηνούμε λιγότερες ζωές στην άσφαλτο. Είναι ένα έργο το οποίο σηματοδοτεί το λαμπρό μέλλον που έχει το νησί μας. Και κάτι τελευταίο, πιστεύω ότι αυτό το εργοτάξιο το οποίο βλέπετε ανοιχτό πίσω μας είναι η καλύτερη απάντηση την οποία μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει σε αυτήν την τοξικότητα την οποία επιχειρεί για ακόμα μια φορά να καλλιεργήσει η αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν δεν έχεις να πεις τίποτα στους πολίτες για το πώς οραματίζεσαι το μέλλον, αλλά όταν δεν μπορείς ούτε να υπερασπιστείς το παρελθόν σου, διότι αυτό φέρνει στην μνήμη εξαιρετικά επώδυνες αναμνήσεις, τότε καταλήγεις να κάνεις το μόνο το οποίο ξέρεις, να διχάζεις, να πολλώνεις και να επιχειρείς να κυλήσεις την πολιτική ζωή του τόπου στη λάσπη. Εμείς δεν θα ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία. Θα επιμείνουμε μέχρι την τελευταία στιγμή να υλοποιούμε το κοινωνικό μας έργο. Θα δημιουργούμε νέες δουλειές, θα υλοποιούμε μεγάλα έργα σε όλη την Ελλάδα, όπως εξάλλου το κάνουμε ήδη, και θα μιλάμε στον ελληνικό λαό για το σχέδιό μας για ένα μέλλον με περισσότερες και καλύτερες δουλειές και καλύτερα εισοδήματα για όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες. Ευχαριστώ πολύ.